εκείνου. Μια γυναίκα που αγαπώ πολύ πολύ είναι μέσα στην καρδιά μου, παρότι δεν συναντιόμαστε συχνά. Εγώ τη θεωρώ φίλη μου. Μαζί μας είναι η Έλλη Κοκκίνου. Για φαντάσου, ποιος χτύπησε την πόρτα. Για φαντάσου, ποιος είναι εδώ. Για φαντάσου, ποιος θέλει εδώ. Καλά είμαι εσύ. Από Σεπτέμβρη σε ζητάω. Τι γίνεται, κάθεσαι. Τι να κάνω. Τι, έχουμε τρεξίματα. Με μια βαλίτσα στο χέρι είμαι. Πού πας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πού ταξιδεύεις. Το Σεπτέμβριο ταξίδευα. Ήμουν Αμερική. Αμερική ήσουν, σωστά. Οκτώβριο βασικά, Σεπτέμβριο και πάλι. Ταξίδευα, έκανα συναυλίες. Οκτώβριο ήμουν ένα μήνα Αμερική, 33 μέρες. Έλειπα με τον Ηλία Βρετό. Κάναμε μια πολύ μεγάλη περιοδία. Πώς Αμερική, πήγε. Καναδά. Καταπληκτικά. Μίλησα βιαστικά, να τα πω όλα. Όχι, μια χαρά. Έχουμε να πούμε και άλλα τόσα. Και τώρα ξεκινάς Θεσσαλονίκη. Τώρα κατάλαβα ξεκινάω, σωστά. Ναι. Ξεκινάω το άλλο Σάββατο στο παλιό Μπαρμπαρέλα, το οποίο με έχει φιλοξενήσει άλλες δύο χρονιές. Τώρα λέγεται Stage. Τώρα λέγεται The Stage, ναι. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου χώρους. Το τι ωραία θα περάσει στη Θεσσαλονίκη, Έλλη. Κοντά εκεί στην Αριστοτέλους, θα ξέρει τα μέρη. Εσύ ναι. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καλά. Θα περάσω πάρα πολύ ωραία. Ποιες μέρες θα είστε. Θα είμαστε κάθε Σάββατο με τον Λούκα Γιώργο. Α, οπότε θα πηγαίνει Παρασκευή, κάπως έτσι. Όχι, θα πηγαίνω Σάββατο. Πήγαινε, παιδί μου, Παρασκευή να βγει στα εστιατόρια τα ωραία τη Θεσσαλονίκη, να κάνει βόλτες, καφέδες. Πάω από Τετάρτη. Πάω από Τετάρτη για να κάνω πρόβες στο χώρο. Να πάω τους καφέδες μου, τα φαγητά μου, τις εξόδους μου. Έχει πολλούς φίλους που τραγουδάνε τώρα πάνω. Εσύ όταν πηγαίνεις αυτά, με ποιους πηγαίνεις, μόνη σου? Όχι μόνο. Όχι. Παίρνεις όλη την ομάδα μαζί. Φίλοι έρχονται. Με φίλους μου πάω γενικότερα. Τώρα πάνω, επειδή δεν θα είναι τόσο οι φίλοι μου είναι Αθήνα, θα πάρω συνεργάτες, θα πάρω γνωστούς. Έχω στη Θεσσαλονίκη. Και μαζί σου είναι και ο Λούκας. Βέβαια, ο Λούκας Γιώργας. Με τον οποίο έχεις ξανασυνεργαστεί. Έχουμε συνεργαστεί, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας στο καμπαρέ, στο Κολονάκι πριν χρόνια, το 2015. Παλιά. Ή 2015-2016 και μετά πήγαμε τότε Μπαρμπαρέλα, στον ίδιο χώρο. Το θυμάμαι. Ξανά και δουλέψαμε και τα δύο τελευταία καλοκαίρια στην Κύπρο. Στη Λεμεσό στο θέαμα. Α, ήσασταν μαζί. Ναι. Άρα το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα είστε, πολύ δηλαδή, καλά. Είστε δηλαδή ένα ντουέτο που ταιριάζεται, έχετε εμπειρία. Ναι. Και περνάμε και πάρα πολύ ωραία μαζί. Χαίρεσαι που επέστρεψες. Πάρα πολύ. Ήσουν λίγο στο σπίτι ένα διάστημα, ενώ λίγο. Κοίταξε. Και λόγω COVID. Ναι, αλλά μετά το έδωσα και κατάλαβε. Ενώ πρόπερσι το καλοκαίρι δούλεψα πάρα πολύ στην Κύπρο και όχι μόνο. Πέρυσι επίσης έκανα πολλές συναυλίες. Μετά σου λέω είχα την Αμερική, Καναδά, είχα Λονδίνο. Μια-δύο φορές ξανά. Στο Λονδίνο πώς γίνεται, τα είδα τα stories. Πολύ ωραία και κόσμος και χαμός. Ναι, είναι το πώς γίνεται εκεί και το οποίο... είναι για Έλληνες. Ναι. Πάω 4-5 χρόνια και περνάμε καταπληκτικά. Διεθνή τώρα... καριέρα η Έλλη. Ναι. Κανονική. Περιμένω τόσο πολύ τη Θεσσαλονίκη με τέτοια ανυπομονησία. Έχω τόση διάθεση και τόσο όρεξη. Περνάς καλά πάνω στη σκηνή. Το απολαμβάνω. Ποια. Περνάω καλά όταν κάνω αυτό που θέλω. Γενικά έχω έναν τρόπο, έχω... Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχω βρει έναν τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι οι συνθήκες ιδανικές αυτές που θα ήθελα, ή η συνεργασία που θα ήθελα, βρίσκω τρόπους με τον κόσμο να περνάω καλά. Παλιότερα δεν συνέβαινε αυτό, είχες το άγχος. Είχα, ναι, δεν είχα την εμπειρία να μπορώ να θωρακιστώ τόσο καλά και με έπαιρνε από κάτω, αν δηλαδή έβλεπα ότι ο κόσμος είναι λίγο περίεργος, η συνεργασία δεν μου άρεσε τόσο πολύ, με επηρεάζει πάρα το πολύ. Το νιώθεις αν ο κόσμος περνάει καλά ή όχι πάνω στη σκηνή, ναι. Και μπορεί να σε επηρεάσει. Με επηρέαζε. Τώρα το αλλάζεις. Ναι, τώρα το αλλάζω. Αλλάζω και εμένα, θα αλλάξω και τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους κάνω, να πάω στα μονοπάτια τους ή και να τους φέρω μετά εκείνους εμένα. Και αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Ναι, είναι θέμα εμπειρίας, να διαβάζεις τον κόσμο τι θέλει. Μπορεί να με τους βρω την πρώτη, μπορεί να με τους βρω τη δεύτερη, την τρίτη θα τους βρω. Εύχομαι από τη στιγμή που τους βρίσκω, θα τους φέρω εκεί που θέλω. Να περάσετε υπέροχα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Αγαπώ και τη Θεσσαλονίκη και μακάρι να καταφέρω. Και καλή να αρχή να και σε σένα στο Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ λαμπερή. Ήτανε. Και σου πήγαινε, ναι, κούκλα ήσουν. Εντάξει, θα δούμε τώρα και στο δεύτερο τι θα γίνει. Σολδάτο, γελάς. Γελάς εδώ το αγόρι που είναι με την Έλλη. Πόσα χρόνια συνεργάζεται και είναι και με τον Αργυρό. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια, πολλά. Πέντε. Κρύβει τα. Δες εδώ τι κάνει. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Εσύ είσαι ένα πρόσωπο. Mm-hmm. Πόσα χρόνια τραγουδάς.
καριέρα. Από το 90 και μέσα αυτά τα χρόνια, 2 χρόνια σπουδές στο εξωτερικό, άρα. Αρκετά χρόνια. Πολλά.